πύρινες γλώσσες που στο πέρασμά τους καταστρέφουν τα πάντα. Αδιφάγες φλόγες που στο πέρασμά τους έκαναν στάχτη και αποκαίδια κόπους μιας ζωής που χτίστηκαν με υδρότα και θυσίες. Οι ζημιές σε σπίτια στον Αρακαπά, σε κάποια ολοκληρωτικές, σε άλλα χιλιάδων ευρώ. Ήρθα, έβγαλα τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, γιατί είναι άπειροι στο καροτσάκι, πήρα τους στο ξάδερφό μου στο διπλανό χωριό και είμαι εδώ στο σπίτι και πολεμώ με την πιστόλα να προστατεύσουμε το σπίτι του πατέρα και της μητέρας. Πολλά τραγικά. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πάνω. Ορισμένοι νομίζαν ότι με το λάστιο της βρύσης της αυλής τους δεν μπορούσαν να γλιτώσουν τα σπίτια τους. Ήταν απελπισμένοι, δεν έφευγαν. Προς τα σπίτια. Τι να κάνουμε, άλλοι με σύγκλι νερό, άλλοι με λάστιδα. Εφοηθήκαμε. Κρούσαν και κατοικίες. Οι κάτοικοι παρά το φόβο για τη ζωή τους έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά ήταν αδύνατο να τα βάλουν με την μανία που ξεπηδούσαν οι φλόγες που είχαν σύμμαχό τους, τους φοδρούς ανέμου. Η ώρα είναι 4:30. Η πύρινη λέλαπα από τον Αρακαπά, λόγω των σφοδρών ανέμων, κατευθύνεται προς τη Μελίνη. Η φωτιά μαζί με τον αέρα ήταν τόσο δυνατή, τόσο γρήγορη, που δεν μπορούσαμε να ελεγχθεί με καμιά δύναμη. Έχουμε ηλικιωμένους, έχουμε ανθρώπους που δεν μπορούν να φύγουν μόνοι τους και ίσως χρειαστούν βοήθεια, αν πρέπει να είμαστε κοντά τους. Η κοινότητα Αρακαπά εκκαινώθηκε αφού ο κίνδυνος για τη ζωή τους ήταν ορατός. Πραγματική μάχη έδωσαν πρόσωπο με τον κόκκινο διάβολο και δεκάδες πυροσβέστες, μέλη του τμήματος Δασών και της ΕΜΑΚ. Νωρίς το απόγευμα, οι φλόγες δεν άργησαν να πηδήξουν στα βουνά που αγκαλιάζουν τη Μελίνη, την Επταγόνια και την Οδού. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν από νωρίς και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ζητήθηκαν ενισχύσεις και στέλνει 4 φοιτητικά μέσα η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα 4 το Ισραήλ. Τώρα, συνδεόμαστε με τους συναδέλφους που βρίσκονται.